Τώρα, η διείσδυση των ελληνικών προϊόντων σε νέες αγορές και η διατήρηση της αυξητικής τάσης των εξαγωγών είναι η βασική στόχη του Enterprise Greece. Όλα αυτά σύμφωνα με τον πρόεδρο του οργανισμού, τον Χρήστο Στάικο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τις δηλώσεις που έγιναν χθε. Οι ελληνικές εξαγωγές το 2015 σχέση με το 2014, όπως βλέπετε και στον πίνακα, παρουσίασαν άνοδο σε όλους του τους τομείς. 7,83% με ύψος περίπου 18 δισεκατομμύρια ευρώ, με εξαίρεση, όπως είπα, τα πετρελοειδή και με μια ισχυρή αύξηση στα, στο ελαιόλαδο. Βλέπετε ότι υπάρχει μια αύξηση του, γύρω στο 125%. Ε, σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει μεγάλη σημασία πώς η αύξηση του ελαιολάδου ε, θα μπορούσε να ενισχύσει την οικονομία μέσω της προσθέμενης αξίας του προϊόντος, αν μπορέσουμε τα επόμενα χρόνια ε, να ενισχύσουμε την τυποποίηση ούτως ώστε να μπορεί το εξαγόμενο λάδι να είναι τυποποιημένο ώστε να έχουμε την προσθέμενη αξία ε, ως προς αυτό. Εδώ ένα σημαντικός ε, πίνακας που δείχνει τα τελευταία τρία χρόνια την τάση των εξαγωγών. Για τη νέα χρονιά το πρόγραμμα δράσης για τη νέα χρονιά ε, έχουμε αναβαθμίσει τις ήδη υπάρχουσες λειτουργίες του οργανισμού και για τη νέα χρονιά έχουμε ένα πρόγραμμα δράσης στο οποίο περιλαμβάνονται νέες αγορές, νέοι κλάδοι, νέες πρωτοβουλίες και δράσεις και ένα σχεδιασμός για συνέργεια με το τομέα των επενδύσεων. Αυτή είναι, αυτά είναι τα τέσσερα νέα σημεία. Νέες αγορές, Ιράν, Νότια Κορέα, Κεντρική Αφρική, νέοι κλάδοι, είναι οι νέες τεχνολογίες, ο βιομηχανικός και ναυτιλιακός εξοπλισμός, Νέες πρωτοβουλίες και δράσεις, συνεργασία, ε, ακόμα μεγαλύτερη και καλύτερη συνεργασία με Υπουργεία και Περιφέρειες για όσο δυνατόν ε, ενδυνάμωση της εξωστρέφειας της, ε, των ελληνικών επιχειρήσεων καθώς και διαμόρφωση προγραμμάτων πάνω σε αυτά.